Σε αυτό το βίντεο θα πούμε 5 φαγητά τα οποία θες να τρως σε καθημερινή βάση, εάν θες να κάψεις λίπος και αυτό να γίνει όσο πιο εύκολα και αβίαστα γίνεται. Οπότε, 5 φαγητά που καίνε ατόφιο λίπος, ας ξεκινήσουμε χωρίς περισσότερες καθυστερήσεις. Γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα 5 top φαγητά που θες να τρως σε καθημερινή βάση για να κάνεις το κάψιμο λίπους όσο πιο αβίαστο και εύκολο γίνεται. Αφορμή για αυτό το βίντεο ήταν μερικά σχόλια στο προηγούμενο βίντεο που παραπονιόντουσαν ότι δεν μας αφήνεις να φάμε κανένα φαγητό. Οπότε εδώ θα πούμε 5 φαγητά που μπορείς να τρως. Και ένα ακόμη πράγμα πριν ξεκινήσουμε, θα κάνω εγώ ένα Q&A μέσα στην επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Οπότε, εάν θες να απαντήσω τη δική σου συγκεκριμένη ερώτηση, μπορείς να την κάνεις τώρα κάτω σε σχόλιο. Και αν είναι καλή, θα την απαντήσω. Okay. Είτε με μένα έχει να κάνει, είτε με το πρόγραμμα, είτε με το χάσιμο λίπους, ό,τι θες. Απλά σχολίασέ το και άμα είναι καλό, θα το απαντήσω. Τώρα, ας ξεκινήσουμε με τη λίστα. Η λογική πίσω από αυτή τη λίστα είναι οι θερμίδες. Okay. Όταν έχεις, ας πούμε, συγκεκριμένες θερμίδες μέσα στη μέρα σου να φας, πρέπει να προσέχεις πού θα τις βάλεις αυτές τις θερμίδες. Όπως εάν έχεις ένα συγκεκριμένο μισθό, ένα συγκεκριμένο εισόδημα, δεν μπορείς να ξοδεύεις χιλιάδες ευρώ εδώ και εκεί σε χαζομάρες. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και με τις θερμίδες. Εντάξει. Οπότε πάμε στο νούμερο 1, το οποίο είναι καφές. Okay. Καφές, είτε είναι φραπεδιά, είτε εσπρέσο, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Ο καφές είναι ό,τι καλύτερο για την γράμμωση. Εντάξει. Τώρα. Δεν λέμε να βάλεις ένα σωρό ζάχαρη ή κρέμες κλπ. Και να το κάνεις στο φραπέ ή το καφέ 500 θερμίδες. Έχω ακούσει που βάζουν και μια μπάλα παγωτό μέσα στο φραπέ. Που, τρέλα, τρέλα. Οπότε δεν θες να το κάνεις αυτό, αλλά θες να πίνεις καφέδες. Okay. Εάν πίνεις έναν, να τους κάνεις δύο. Εάν δεν πίνεις κανέναν, να τον κάνεις ένα. Αυτό τι θα κάνει, θα ανεβάσει το μεταβολισμό σου, θα καταπιέσει την πείνα, δεν θα νιώθεις τόση πείνα και θα σε κάνει πιο παραγωγικό, θα σε κάνει να δουλεύεις περισσότερο. Οπότε θα ξεχνάς την πείνα εντελώς. Δεν θα θυμάσαι καν ότι πεινάς. Okay. Οπότε, και ένα άλλο είναι ότι όταν πηγαίνεις στην κουζίνα ή όποτε πεινάς, κοπάνα ένα καφέ. Και θα σου φύγει η πείνα και θα σπάσεις τη συνήθεια του να πηγαίνεις στο ψυγείο κάθε 3 και λίγο και απλά να τρως ό,τι βρεις μπροστά σου. Οκ, τώρα, εάν κάποιος κάνει διαλυματική νηστεία, του λέω ακριβώς αυτό. Το πρώτο tip είναι καφές. Απλά πιες καφέ και δεν θα πεινάς όταν κάνεις την νηστεία. Και μετά απλά θα φας 1-2 γεύματα και θα είσαι μια χαρά. Οκ, τώρα για τη διαλυματική νηστεία και για πολλά βιντεάκια εκπαιδευτικά και ιστορίες κλπ. Μια σειρά από σεμινάρια δωρεάν κλπ. Θα σκάσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα στη λίστα των mail μου. Οπότε, εάν δεν έχεις κάνει εγγραφή, δεν είσαι μέσα στη λίστα μου, πάτα το link κάτω στην περιγραφή, γίνε μέλος. Δεν μπορώ να δεχτώ πολλά άτομα, το πολύ 1000 ακόμη, γιατί υπάρχει όριο επαφών. Okay. Και σε αυτά τα άτομα που θα γραφτούν, θα τους σκάσω ένα σωρό εκπαιδευτικά βίντεο κλπ. Οπότε, αν δεν παίρνεις αρκετό σαροσέτο από τα βίντεο εδώ πέρα στο YouTube, το επόμενο βήμα είναι τα email μου. Εντάξει. Και επίσης θα σκάσει κάτι απίστευτο στην πρώτη μαγιά, δεν θέλεις να το χάσεις και αυτό με τίποτα. Και αυτό θα το ανακοινώσω εκεί πέρα, όχι εδώ πέρα. Πάμε στο επόμενο στη λίστα. Το καφέ το βάλαμε στην άκρη. Το δεύτερο είναι νερό. Okay. Το νερό είναι ό,τι καλύτερο, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό και 9 στους 10 ανθρώπους δεν πίνουν αρκετό νερό. Και 1 στους 10 το παρακάνουμε το νερό, πίνουν απλά άπειρο. Okay. Θέλουμε να είμαστε κάπου στη μέση. Τώρα, εάν πεινάς, αυτή η αίσθηση της πείνας πολλές φορές μπορεί να είναι απλά δίψα. Okay. Απλά για κάποιο λόγο το σώμα σου σε κάνει να νιώθεις πείνα. Και μπορεί να τρως και να τρως και να τρως και να μην σου φεύγει αυτή η πείνα. Ή μπορεί να πιεις ένα ποτήρι νερό και να σου φύγει αυτή η πείνα. Γιατί ήταν δίψα. Σε άλλες περιπτώσεις δεν σου φεύγει η πείνα. Οπότε γιατί να μην το δοκιμάζεις κάθε φορά που πεινάς, απλά να πίνεις 1-2 ποτήρια νερό, να δεις αν σου φεύγει η πείνα ή όχι. Okay. Έτσι θα αποφύγεις έστω ένα σωρό βόλτες και θερμίδες στο ψυγείο. Okay. Πάμε στο επόμενο, σπανάκι. Σπανάκι. Ό,τι καλύτερο στον κόσμο, σπανάκι. Έτρωγε ο Ποπάι σπανάκι για κάποιο λόγο. Τώρα, έχω κάνει ένα βίντεο στο οποίο τρώω σπανάκι για πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μόνο σπανάκι και με αυτό το βίντεο ήθελα να αποδείξω ότι εάν κάνεις σωστές επιλογές είναι σχεδόν αδύνατον να φας πολύ και να βάλεις λίπος και το κάνεις σχεδόν de facto να χάσεις λίπος και να μπεις σε ένα έλλειμμα και επίσης ότι μόνο τρώγοντας σπανάκι και τίποτα άλλο που είχε πρωτεΐνη χτύπησα την πρωτεΐνη της ημέρας μου. Οπότε αυτή η ψύχωση που είχε ο κόσμος με την πρωτεΐνη και πρέπει να πάρω 7 σκουπ την ημέρα και αυτά δεν μπορώ να την πολύ καταλάβω γιατί μόνο και μόνο σπανάκι να φας που είναι απλά ένα λαχανικό χτυπάς την πρωτεΐνη που θέλεις και χάνεις πάρα πολύ εύκολα λίπος, φουσκώνεις, σκάς. Okay. Οπότε σπανάκι. Πάμε στο επόμενο. Μήλο. Οκ, δεν θα σου πω φρούτα, γενικά φρούτα, γιατί μπορεί να φας αβοκάντο και μπανάνες. Τώρα θα το πω έτσι εντελώς τυχαίο παράδειγμα. Δεν θες ρε παιδί μου να δεις κανένα βιντεάκι στο YouTube από καμιά κοπέλα που κάνει βλογκάκι και τρώει delivery απ' έξω. και μέσα στα γεύματά της θα φάει και μια μπανάνα που είναι μισό κιλό σαν σνακ. Θες ρε παιδί μου να κάνεις πιο σωστές επιλογές, τύπου μήλο, τύπου φράουλες, ας πούμε. Είναι και της εποχής τώρα οι φράουλες, πάρε μισό κιλό φράουλες, βάλτες στην κατάψυξη και μετά χτύπατε στο blender και θα βγει μια απίστευτη γρανίτα. Οκ, και έχεις από τη μία μια γρανίτα η οποία είναι 150 θερμίδες για παράδειγμα και δυσκολεύεσαι να τη φας όλη και είναι και πεντανόστιμη και δεν νιώθεις καν ότι κάνεις δίαιτα και μια άλλη έχεις μισή μπανάνα. Ποιο διαλέγεις εσύ? Εγώ διαλέγω τη γρανίτα κάθε μία φορά. Και το παράδειγμα της μπανάνας δεν ξέρω, μου ήρθε εντελώς τυχαία τώρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Νούμερο 5. Και αυτό έχει να κάνει με τα φαγητά που θα φας απ' έξω. Okay, κράξαμε τα σάντουιτς απ' έξω στο προηγούμενο βίντεο και είπαμε ότι για να το κάνεις εύκολο στον εαυτό σου, απέφευγε τα σάντουιτς απ' έξω. Αλλά αντί για το σάντουιτς, τι ακριβώς να φας? Okay, θα φας τη σαβορίτσα σου, αλλά θες να την βάλεις δίπλα με μια σαλάτα. Okay, θα φας ακόμα και το σουβλάκι σου, την πίτα ή την πίτσα ή οτιδήποτε, αλλά θα βάλεις και τη σαλάτα στο πλάι, οπότε έχεις και τη γεύση την ωραία, αλλά και ότι θα χορτάσεις όχι με αυτό που έχει ωραία γεύση και ένα σωρό θερμίδες. Κατάλαβες, αυτό είναι το κόλπο. Τώρα, το μεγάλο, τεράστιο, απίστευτο hack είναι να παραγγείλεις τη σαλάτα με την σως ξεχωριστά. Okay. Τώρα, όταν ζητάς τη σως ξεχωριστά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, όταν τα εστιατόρια, τα μαγαζιά, τα φουντάδικα παίρνουν τη σαλάτα και τις βάζουν σως, θα βάλουν μισό κιλό σως από πάνω. Εάν τις ζητήσεις ξεχωριστά, βάλουν 100 γραμμάρια το πολύ, 50 γραμμάρια, 60 γραμμάρια, θα βάλουν ένα μικρό μπολάκι. Οπότε, ακόμα και όλη τη σως να φας, την οποία την έχουν βάλει ξεχωριστά, έχεις φάει το 1/3, το 1/5 σε θερμίδες που θα τρώγες κανονικά, εάν την έπαιρνες κανονικά τη σαλάτα. Okay. Οπότε, αυτή ήταν η λίστα. Πες μου εάν την απόλαυσες, πες μου εάν σου άρεσε. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, μην ξεχάσεις να κάνεις like. Πες μου τι άλλο θες να δεις στα επόμενα βίντεο, πώς θα ρε την ερώτησή σου για το Q&A. Πατά το link, εάν θες και άλλα βίντεο και δεν χορταίνεις, άρρωσέ το και δεν θες να περιμένεις 1 ή 2 εβδομάδες για να βγει νέο βίντεο. Okay. Οπότε, αυτά για την ώρα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το καλό. Peace out.